Χαίρετε και πάλι αγαπητοί μας φίλοι. Πάλι μαζί σήμερα στην εκπομπή μας Μηνύματα Ορθοδοξίας. Ευελπιστούμε να παρακολουθείτε αυτή η εκπομπή από εσάς και να συστήνετε και στους άλλους αγαπητούς φίλους και αδελφούς, αχριστό αδελφούς, διότι μιλάμε για τον Ευαγγελικό Λόγο και δεν λέμε τίποτα δικό μας παρά εκείνα τα οποία είναι παραδεδομένα από την Αγία Γραφή και από τους πατέρες της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό έχουν κάποια αξία παρόλη τη δική μας αναξιότητα οι λόγοι της εκπομπής αυτής. Και ας έρθουμε στις ερωτήσεις που κατά καιρούς υπάρχουν από διαφόρους φίλους, διότι αυτές οι ερωτήσεις ακούγονται πολύ συχνά και πρέπει να δοθεί μια απάντηση σε αυτά τα θέματα, τα οποία είναι σοβαρά. Η 196 ερώτηση λέει: ο Δαβίδ έπαιζε άρπα και υμνούσε το Θεό. Γιατί στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν επιτρέπονται τα όργανα? Όπως ξέρουμε, αγαπητοί φίλοι, η μουσική εκφράζει ανθρώπινα συναισθήματα και φυσικά και τα συναισθήματα του ανθρώπου προς το Θεό. Βλέπουμε τον Δαβίδ να παίζει άρπα, τους αρχαίους προφήτες να υμνολογούν το Θεό με όργανα και τη Μαριάμ να χορεύει και να γλεντάνε κατά κάποιο τρόπο μετά το πέρασμά τους από την γη της σκλαβιάς, τη γη της ελευθερίας, όπως είναι το πέρασμα από την Αίγυπτο στην Παλαιστίνη. Στη γη της Επαγγελίας καλύτερα. Όμως, η Εκκλησία στο διάβα των αιώνων εθέσπισε να μην υπάρχουν όργανα μέσα στη Θεία Λειτουργία για να επικρατεί μία τάξη. Εξάλλου ξέρουμε ότι τα όργανα αυτά μπορεί να μην χρησιμοποιηθούν με τον τρόπο που πρέπει. Αν λοιπόν τα όργανα αυτά αρχίσουν και θορυβούν περισσότερο από ό,τι πρέπει, θα αποσπούν το μυαλό του ανθρώπου στο μουσικό μέρος της λειτουργίας και δεν θα μπορεί να προσιλωθεί ο άνθρωπος στα λόγια της λειτουργίας. Γι' αυτό η Εκκλησία λοιπόν αποφάσισε να μην παίρνουν στον χώρο της λατρείας όργανα. Άλλωστε, οι ανθρώπινες φωνές, η ανθρώπινη φωνή είναι το τελειότερο όργανο, νομίζω, και πολλές ανθρώπινες φωνές μπορούν να κάνουν ένα τέλειο συνδυασμό, όπως είναι η βυζαντινή υμνοδία μας, η οποία και πλούσια είναι και υπέροχη είναι. Υπεροχότερη, μπορώ να πω, από όλες τις άλλες ακολουθίες που ακούγονται στον κόσμο. Υπάρχουν φανταστικές, θαυμάσιες βυζαντινές χοροδίες, οι οποίες τέρπουν με υψηλό αισθητικό έτσι, τρόπο και αποτέλεσμα το εκκλησίασμα. Καμιά φορά συμβαίνει και το αντίθετο, να μην υπάρχουν καλοί ψάλτες. Αυτό όμως είναι κάτι που μπορεί να διορθωθεί οπωσδήποτε σε κάθε ενορία. Γι' αυτό λοιπόν, για να μην γίνεται αυτός ο άλλος, εξάλλου ξέρουμε ότι στο εξωτερικό έχουν βάλει όργανα και κατάντησαν να παίζουν ροκ μουσική και τραγούδια τα οποία δεν ταιριάζουν με την ώρα της λατρείας καθόλου. Φεύγουν από το πνεύμα έτσι το θεϊκό, της ηρεμίας, της ενατενήσεως προς τον ουρανό, και γι' αυτό και η δικιά μας Εκκλησία το πρόσεξε πάρα πολύ αυτό και δεν το επιχείρησε. Μια άλλη ερώτηση, 194, είναι αν ο μοναχισμός είναι αποδεκτός από την Ιερά Παράδοση και το Ευαγγέλιο. Μάλιστα, στο Ευαγγέλιο έχουμε τον ίδιο τον Χριστό να λέει ότι κάποιοι ευνούχησαν τον εαυτό τους για τη Βασιλεία των Ουρανών. Εννοεί βέβαια εκείνους που έμειναν άγαμοι, εθελοντικώς, για να προσφέρουν τον εαυτό τους ακέραιο και να μην τον μοιράζονται με οικογένεια ή με άλλους ανθρώπους, αλλά να τον προσφέρουν ολόκληρο στο Θεό. Αυτό γίνεται κατόπιν κλίσεως του ιδίου του Θεού προς τους ανθρώπους αυτούς και δεν μπορεί κανείς να τον βάλει σε ένα καλούπι, να πει εσύ θα παντρευτείς, εσύ θα... Ο σκοπός λοιπόν είναι υψηλός ο σκοπός του μοναχισμού, είναι μια ψυχική τελειότης και δρόμος σωστός για την κάρθαση της ψυχής και την ησυχία και την εγκράτεια και την ευσέβεια. Η μοναχική ζωή θεωρείται κλίσης θεϊκή, θεία κλίσης. Εξάλλου οι μοναχοί με τις προσευχές τους και με τη βιωτή τους, με το βίο τους στον άμεμπτο, είναι πήγοι άγγελοι, θα πρέπει να είναι πήγοι άγγελοι και να βοηθούν πνευματικά και τον κόσμο που τους επισκέπτεται. Αλλά και με τις προσευχές τους οι Άγιοι αυτοί οι άνθρωποι, μερικοί από αυτούς που αγιάζουν κιόλα, συγκρατούν τον κόσμο για να μην χαθεί. Εφόσον ζουν και αυτοί στον κόσμο, ο Θεός
λαμβάνει μέρημνα και για τους υπολείπους ανθρώπους. Τώρα, μια άλλη ερώτηση και να πάμε στο θέμα μας που είναι οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου και σήμερα θα κάνουμε την προς Γαλάτας επιστολή του Αποστόλου Παύλου, θα αρχίσουμε. Είναι πολλές φορές ακούμε ότι η μετάφραση των 70. Υπάρχει η μετάφραση των 70. Εξηγήστε μας παρακαλώ περί τίνος πρόκειται. Μάλιστα. Ο Πτολεμαίος, ο επόμενος του Μεγάλου Αλεξάνδρου Βασιλεύς της Αλεξανδρίας, που είχε πάρει αυτό το κομμάτι και της Αιγύπτου, γιατί χωρίστηκε το βασίλειο του Μεγάλου Αλεξάνδρου σε 4 κομμάτια, όπως το είχε προφητεύσει και ο προφήτης Δανιήλ. Στο 8ο κεφάλαιο μιλάει για τον Αλέξανδρο. Ο Πτολεμαίος λοιπόν θέλησε, επειδή είχε πάρα πολλούς υπηκόους οι οποίοι ήταν Εβραίοι αλλά δεν γνώριζαν την εβραϊκή γλώσσα αλλά μόνο την ελληνική, να κάνει μια τέλεια μεταφορά του αρχαίων εβραϊκών κειμένων στην ελληνική γλώσσα. Και πράγμα το κατόρθωσε αφού ζήτησε από τον Ελεάζαρ, τον αρχιερέα εκείνου του έτους, να του στείλει 70 σοφούς οι οποίοι να κάνουν αυτή τη μετάφραση. Έγινε λοιπόν αυτή η μετάφραση από 72 πρεσβυτέρους των Ελληνομαθείς βέβαια, οι οποίοι ήξεραν να μεταφράσουν τα αρχαία εβραϊκά στα αρχαία ελληνικά. Και αυτή η μετάφραση συγκρίθηκε μεταξύ τους να δουν αν υπάρχουν διαφορές. Δεν βρέθηκαν διαφορές και ο Πτολεμαίος στο τέλος της εργασίας του συνεχάρη έκανε έλεγχο στις μεταφράσεις αν συμφωνούν μεταξύ τους. Ξεχωριστά τις έκαναν 72 αυτοί οι άνθρωποι. Και από τότε θεωρείται αυτή η μετάφραση μια πλήρης μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης στην ελληνική γλώσσα και λέγεται η μετάφραση των 70. Αυτή τη μετάφραση έχουμε και εμείς στα ελληνικά, η οποία λέγεται των 70, η μετάφραση αυτή. Υπάρχει και λατινική μετάφραση, η οποία έγινε το 2ο αιώνα, η οποία καλείται Ιτάλα, και υπάρχει του Ιερονίμου τον 7ο αιώνα, η οποία καλείται Βουλγάτα. Αυτές αρχαιότεροι είναι αξιολογότεροι τον 70, τον 3ο αιώνα π.Χ. από τον Πτολεμαίο, τον Φιλάδελφο, έτσι λεγόταν, ο βασιλιάς αυτός, ο Έλλην βασιλιάς της Αιγύπτου. Και μετά από αυτό, καλό είναι λοιπόν τώρα να περάσουμε στο θέμα μας του Ευαγγελίου, αφού απαντήσαμε σε 3 ερωτήσεις των αγαπητών φίλων, και θα μας δοθεί ευκαιρία να απαντήσουμε και σε περισσότερες σε άλλες εκπομπές μας. Μιλάμε λοιπόν για την προς Γαλάτας επιστολή του Αποστόλου Παύλου και να δούμε πώς προσφωνεί ο Απόστολος Παύλος τους Γαλάτες στην επιστολή του, η οποία γράφτηκε περί το τέλος του 52 μετά Χριστόν, όμως μας πληροφορεί εδώ το Ευαγγέλιο. Δηλαδή η εξήγηση που κάνει ο Τρεμπέλας, αρχικά ο αείμνηστος καθηγητής αυτός, σοφός, και πώς προσφωνεί ο Απόστολος Παύλος και πώς προτρέπει τους Γαλάτες, τους οποίους επισκέφθηκε και θεωρεί πνευματικά του παιδιά εκεί. Ο Παύλος λέει, εγώ που είμαι Απόστολος, που δεν έμαθα από, δεν πήρα το αξίωμα αυτό από ανθρώπους, αλλά κατευθείαν από τον ίδιο τον Κύριο Ιησού Χριστό και το Θεό Πατέρα, ο οποίος τον ανέστησε από τους νεκρούς, εγώ λοιπόν και όλοι οι αδελφοί που είναι μαζί μου, γράφουμε αυτή την επιστολή προς τις εκκλησίες της Γαλατίας. Ήθε να είναι μαζί σας η χάρις και η ειρήνη από το Θεό Πατέρα και από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, ο οποίος έδωσε θεληματικά τον εαυτό του θάνατο για τις αμαρτίες μας, για να μας ελευθερώσει από τη δουλεία και την καρκία που επικρατεί στην παρούσα ζωή. Ο θάνατος του Ιησού Χριστού για την ελευθερία και την απολύτρωση τη δική μας έγινε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού βέβαια, ο οποίος είναι και πατήρ δικός μας. Σε αυτόν πρέπει κάθε δόξα εις τους απεράντους αιώνας. Σε αυτόν πρέπει η δόξα, λέει, στους απεράντους αιώνες. Αμήν, ο Απόστολος Παύλος. Απορώ, συνεχίζει, πως τόσο γρήγορα απομακρύνεστε από τον Θεό, ο οποίος σας κάλεσε και μεταπηδάτε σε άλλη διδασκαλία περισσοτηρίας, την οποία είναι
άλλοι άνθρωποι σας τη διδάσκουν και κακώς την λένε και αυτήν Ευαγγέλιο. Αυτοί που λένε αυτό Ευαγγέλιο, αυτό που λένε Ευαγγέλιο εκείνη, δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια ταραχή που κάνουν κάποιοι ψευδοπροφήτες, οι οποίοι θέλουν με το ζόρι να αλλάξουν το περί Χριστού κήρυγμα και να δώσουν κάτι άλλο. Να ξέρετε όμως καλά ότι εάν εμείς οι Απόστολοι ή και Άγγελος, λέει ο Απόστολος Παύλος, σας κηρύξει διαφορετικό Ευαγγέλιο, διαφορετικό από αυτό που σας κηρύξαμε εμείς οι ίδιοι προσωπικώς, ας είναι αυτός ο άνθρωπος ανάθεμα και χωρισμένος διαπαντός από τον Ιησού Χριστό. Αν αλλάξει βέβαια. Αλλά και καθώς πρωτήτερα όταν είμαστε μαζί σας είχαμε πει και τώρα πάλι επαναλαμβάνουμε και σας λέμε ότι εάν κηρύττει κανείς σε εσάς Ευαγγέλιο άλλο εκτός από εκείνο που διδαχτήκατε από μένα, ας είναι αναθεματισμένος και χωρισμένος από τον Χριστό, διότι αυτός παρεύει το Ευαγγέλιο που σας διδάξαμε και το Ευαγγέλιο αυτό που σας διδάξαμε εμείς είναι το μόνο αληθινό πραγματικό Ευαγγέλιο. Θέλω να εξασφαλίζω την επικοινοδοκιμασία των ανθρώπων και να προσπαθώ να είμαι εντάξει ενώπιον του Θεού ή προσπαθώ μόνο να αρέσω σε ανθρώπους, αλλά αν προσπαθώ να επιδιώκω να αρέσω σε ανθρώπους δεν θα ήμουν δούλος του Χριστού. Αυτά τα λόγια απευθύνει σαν εισαγωγή της επιστολής του Απόστολος Παύλος προς τους Εφεσίους, οι οποίοι όπως ξέρουμε η Έφεσος ήταν στα παράλια της Μικράς Ασίας, περισσότερο ελληνική πόλης, αλλά είχε εκεί, κατοικούσαν βέβαια εκεί και οι Ιουδαίοι και άλλοι λαοί. Η διδασκαλία και το αποστολικό έργο του Αποστόλου Παύλου προέρχεται από το Θεό. Σας γνωστοποιώ αδελφοί ότι το Ευαγγέλιο που κηρύχθη σε εσάς από εμένα δεν είναι επινόημα ανθρώπου, αλλά είναι εντολή Θεού. Δεν το επενόησε το Ευαγγέλιο αυτό κάποιος άνθρωπος όπως στις άλλες θρησκείες που συνήθως είναι επινοήματα ανθρώπων όπως είναι ο Βουδισμός, ο Ινδουισμός κλπ. Είναι συλλογισμοί ή οράματα ανθρώπων, αλλά και εγώ λέω ο Απόστολος Παύλος δεν το παρέλαβα από άνθρωπο αυτό, ούτε μπορούσα να το διδαχτώ από κάποιον άνθρωπο αυτό το πράγμα. Αλλά το παρέλαβα αυτό απευθείας τη αποκαλύψεως του Θεού, ο οποίος αμέσως και όχι εμέσως μου αποκάλυψε τον Ιησού Χριστό. Το γεγονός δε ότι μου παρεδόθη με φυσική αποκάλυψη από τον ίδιο τον Θεό το Ευαγγέλιο αυτό, αποδεικνύεται από την κατά το παρελθόν δράση μου. Διότι ακούσατε εσείς λέει τη διαγωγή που είχα δείξει κάποτε και ότι ακολουθούσα τα έθιμα των Ιουδαίων μεν, αλλά υπερβολικά καταδίωκα την Εκκλησία του Χριστού και προσπαθούσα με κάθε τρόπο να την καταστρέψω. Και προόδευα στον Ιουδαϊσμό περισσότερο από άλλους συνομήλικούς μου στο έθνος μου και έριχνα ζήλο μεγαλύτερο από εκείνον που είχαν αυτοί υπέρ των δικών μας παραδόσεων, δηλαδή των πραγμάτων τα οποία πήραμε εμείς από τους δικούς μας πατέρας, τους Εβραίους, από την Παλαιά Διαθήκη. Όταν όμως έδειξε ευαρέσκεια ο Θεός, ο οποίος με ξεχώρισε λέει από τα παιδικά μου χρόνια, μάλιστα από την κοιλιά της μητρός μου λέει, με διάλεξε με τη χάρη του, χωρίς εγώ να είμαι άξιος από τα δικά μου έργα, για να αποκαλύψει στο βάθος της ψυχής μου τον Υιόν του, λέει ο Απόστολος Παύλος, και να τον κηρύττω μεταξύ των εθνών. Γι' αυτό λέγεται και Απόστολος των εθνών. Σάρκα και αίμα ανθρώπινη δεν συνεβουλεύθην, ούτε ανέβηκα στα Ιεροσόλυμα προς συνάντηση των Αποστόλων που είχαν κληθεί πριν από μένα στο Αποστολικό αξίωμα, αλλά πήγα στην Αραβία και εκεί πάλι μετά από την Αραβία επέστρεψα στη Δαμασκό. Έπειτα, μετά από 3 χρόνια, αφού το επέστρεψα στον Χριστό, ανέβηκα στα Ιεροσόλυμα και εκεί μίλησα με τον Πέτρο,
και έμεινα κοντά στον Πέτρο 15 ημέρες. Και δεν συνάντησα πολλούς από τους Αποστόλους παρά μόνο τον Ιάκωβο, τον αδερφό του Κυρίου, τον αδελφό Θεό όπως λέγεται, ο οποίος ήταν από την οικογένεια του Χριστού, όχι κατά σάρκα αδερφός, το ξέρουμε αυτό, η Παναγία είχε μόνο τον Κύριο, αλλά θέλει να πει ο Απόστολος Παύλος εδώ ότι συνάντησε μόνο αυτούς τους δύο Αποστόλους και κανέναν άλλον από τους υπόλοιπους τον πρώτο χρόνο, τον πρώτο καιρό, δεν συνάντησε, αλλά το βεβαιώνει ενώπιον του Θεού ότι δεν ψεύδεται. Και ασφαλώς δεν ψεύδεται ο Απόστολος του Θεού, αλλά συνεχίζει και λέει στους Εφεσίους ότι μετά τη διαμονή που είχε στα Ιεροσόλυμα, πήγε στην Κιλικία και εκεί πέρα ήταν τελείως άγνωστος στις εκκλησίες της Ιουδαίας, στις συναγωγές δηλαδή, και δεν ήξεραν βέβαια ότι εγώ είχα επιστρέψει στο Χριστό μετά την παιδεία που είχα και την πίστη στην παλαιά θρησκεία, την Ιουδαϊκή θρησκεία. Αλλά μαθεύτηκε ότι εκείνος ο οποίος κάποτε μας κατεδίωκε από τους χριστιανούς, τώρα κηρύττει την πίστη τη δική μας, δηλαδή τη χριστιανική πίστη, κηρύττει τον Ιησού Χριστό. Και δοξολογούσαν οι άνθρωποι εκείνοι τον Θεό για αυτή τη θαυμαστή μεταβολή που έβλεπαν ότι έγινε σε μένα. Διότι, όπως είπαμε, ξέρανε παλιότερα ότι ο Απόστολος Παύλος ήταν ένας διώκτης των πρώτων χριστιανών. Πρωτοστάτησε μάλιστα και στο λιθοβολισμό του Στεφάνου, όπως μας λέει στις πράξεις των Αποστόλων, κράταγε τα ρούχα εκείνων οι οποίοι δολοφονούσαν με τις πέτρες τους τον πρωτομάρτυρα Στέφανο, ο οποίος και είπε εκείνο: «Μη στήσει την αμαρτία ταύτη». Παρακάλεσε τον Θεό να μην τους κρατήσει αυτή την αμαρτία την οποία έκανα εκείνη την ώρα, να λιθοβολούν ένα μάρτυρα και μάλιστα τον πρώτο μάρτυρα του Ιησού Χριστού. Και έτσι λοιπόν αυτός ο άγνωστος της Εκκλησίας φτάνει και γίνεται τώρα κήρυκας των Ευαγγελίων. Κατόπιν από τη Συρία την Κιλικία κάνει ένα ταξίδι μετά από 14 χρόνια και ξαναπηγαίνει στα Ιεροσόλυμα, αυτή τη φορά μαζί με τον Βαρνάδα, με τον Βαρνάβα και τον Τίτο. Αυτή είναι μια πορεία που έχει κάνει ο Απόστολος Παύλος για δεύτερη φορά που ανεβαίνει στα Ιεροσόλυμα, σύμφωνα με αποκάλυψη που του έκανε ο Θεός, και ανακοινώνει τότε στους χριστιανούς των Ιεροσολύμων το ίδιο Ευαγγέλιο το οποίο κηρύττει και στους εθνικούς, δηλαδή στους ειδωλολάτρες, στις πόλεις δηλαδή που πέρασε και κήρυξε, για να δούνε ότι όχι μόνο το Ευαγγέλιο του βρέθηκε γνήσιο, αλλά και ο Τίτος ο οποίος ήταν μαζί του, παρόλο που ήταν Έλληνας ο Τίτος και δεν είχε υποστεί την περιτομή, δεν αναγκάστηκε να περιτιμηθεί. Διότι ο Απόστολος Παύλος είχε τη σωστή διδασκαλία, όπως και ο Απόστολος Πέτρος, να σταματήσει η περιτομή στους χρόνους της Χάριτος. Και έτσι λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ, ότι βρέθηκε γνήσιο το Ευαγγέλιο μου. Αλλά μπήκαν κατάσκοποι στην Εκκλησία και επιβουλεύτηκαν την ελευθερία μας και προσπάθησαν να μας υποδουλώσουν σε δικές τους διατάξεις και νόμους. Σε αυτούς όμως τους ψευδάδελφους δεν τους κάναμε τη χάρη να περιτιμήσουν τον Τίτο και κανέναν άλλον, αλλά κάναμε αυτή την αντίσταση για να διατηρηθεί εσάς η αλήθεια του Ευαγγελίου, δίχως να γίνει καμία ανομαλία, δηλαδή προσπαθήσαμε το Ευαγγέλιο να είναι τελείως σωστό και ακριβές. Περί δε των επισήμων και μεγάλων δεν με ενδιαφέρει, λέει, καθόλου τι εφρώνουν άλλοτε, ότι δεν εμπόδιζαν την περιτομή και την τήρηση των διατάξεων του νόμου. Ο Θεός όμως δεν αποβλέπει σε πρόσωπο ανθρώπου και δεν είναι μεροληπτής, δεν μεροληπτεί ο Θεός για κανέναν άνθρωπο. Και δεν με ενδιαφέρει, λέει ο Απόστολος Παύλος, τι εφρώνουν κάποτε, και όταν συζητήσαμε την πρώτη φορά, αλλά και οι επίσημοι Απόστολοι δεν προσέθεσαν σε μένα τίποτα περισσότερο από όσα εγνώριζα και εγώ και εκείρητα. Δηλαδή, πήρε ο Απόστολος Παύλος ατόφια από τον Χριστό τη διδασκαλία του, και έτσι οι Απόστολοι επίστησαν και είδαν ότι ο Χριστός του ενεπιστεύτη να κηρύσει και αυτός
το Ευαγγέλιο στους απερίτμητους, στους εθνικούς, στους ειδωλολάτρες δηλαδή, και ο Πέτρος να κηρύττει περισσότερο στους δικούς του ανθρώπους, δηλαδή τους περιποιημένους, τους Ιουδαίους, διότι ο Θεός που έκανε άξιο τον Πέτρο να κηρύττει στους περιποιημένους Ιουδαίους, αξίωσε και εμένα, λέει ο Απόστολος Παύλος, να πηγαίνω να αποστέλλομαι στα έθνη εκεί που δεν ήταν περιτιμημένοι οι άνθρωποι, δίχως να υποστούν την περιτομή. Και η χάρις αυτή μου δόθηκε από το Θεό, και ο Ιάκωβος και ο Κηφάς και ο Ιωάννης, οι εκλεκτοί του Χριστού, στήλοι της Εκκλησίας του Χριστού, έδωκαν στο Βαρνάβα και στον Απόστολο Παύλο τα δεξιά στον χείρας εις σημείων επικοινωνίας και ομονίας μεταξύ των, ότι συμφωνούσαν δηλαδή με όλα αυτά και συμφώνησαν ότι εμείς πρέπει να κηρύττουμε στους εθνικούς και εκείνοι να κηρύττουν στους περιθυμένους, δηλαδή στους Ιουδαίους. Έτσι είχε γίνει η συμφωνία μεταξύ του Αποστόλου Παύλου και των τριών άλλων Αποστόλων. Μας συνέστησαν όμως να θυμόμαστε και τους φτωχούς της Εκκλησίας τους και να φροντίζουμε και για αυτούς. Αυτή ήταν η συμφωνία των Αποστόλων, ο Αποστόλος Παύλος να κηρύττει στους εθνικούς, στους μη Ιουδαίους δηλαδή. Και έτσι όπως συνεφωνήθη, αγαπητοί φίλοι, ακριβώς έτσι και έγινε. Διότι έχουμε εδώ πέρα τον Απόστολο Παύλο να γυρίζει περισσότερο προς τους Έλληνες και τους Ρωμαίους, αυτούς τους λαούς, ενώ οι άλλοι Απόστολοι κηρύττουν περισσότερο στους Ιουδαίους και δημιουργούν την πρώτη εκκλησία εκεί γύρω στο Ισραήλ, στην Ιερουσαλήμ και στα περίχωρα, και εκεί που μπορούν να φτάσει το κήρυγμά τους. Βεβαίως λέμε αυτό διότι αργότερα αποδεικνύεται ότι οι Απόστολοι πήγαν σε πολλά μέρη γύρω και κήρυξαν μακρύτερα από την Ιουδαία και την Ελλάδα το Ευαγγέλιο του Χριστού. Όταν ήρθε όμως ο Πέτρος, λέει, στην Αντιόχεια, διαφώνησα με αυτόν, διότι προτού να έρθουν μερικοί από τους χριστιανούς των Ιεροσολύμων, όπου υπήρχε και ο Ιάκωβος και συνέτρωγε με χριστιανούς, όταν όμως ήρθαν οι Ιουδαίοι, ο Πέτρος απέφευγε τους εθνικούς, δηλαδή τους ειδωλολάτρες, για να μην σκανδαλίσει τους Ιουδαίους χριστιανούς για το θέμα της περιτομής. Και ο Βαρνάβας συμπαρασύρθηκε, λέει, σε αυτή την υποκρισία που δεν έπρεπε να είχε γίνει. Όταν είδα όμως ότι δεν βαντίζουν ορθώς αυτό το θέμα ως προς την αλήθεια του Ευαγγελίου, είπα στον Πέτρο, λέει ο Απόστολος Παύλος μπροστά σε όλους, εάν εσύ και τι είσαι γενετής Ιουδαίος, ζεις και πολιτεύεσαι τώρα σαν μαθής του Χριστού όπως οι εξεθνικών χριστιανοί και όχι όπως οι Ιουδαίοι, γιατί με αυτό που κάνεις αναγκάζεις τους εξεθνών χριστιανούς να ακολουθούν τα έθιμα και τις παραδόσεις των Ιουδαίων, είπε ο Απόστολος Παύλος στον Απόστολο Πέτρο. Εμείς είμαστε εκγενετής Ιουδαίοι και όχι εθνικοί. Δεν γίναμε ποτέ ειδωλολάτρες δηλαδή, αλλά επειδή μάθαμε από την προσωπική μας πείρα ότι δεν γίνεται ο άνθρωπος δίκαιος με την τυπική τήρηση των διατάξεων του νόμου, αλλά μόνο διαμέσου της πίστεως στον Ιησού Χριστό. Και εμείς πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό για να γίνουμε δίκαιοι μέσα από την πίστη αυτή στον Ιησού Χριστό και όχι από τα έργα του Μωσαϊκού νόμου. Διότι, καθώς αναφέρεται και στους ψαλμούς, για τον έργο του νόμου δεν θα δικαιωθεί κανένας από τους ανθρώπους. Αλλά εάν υποθέσουμε ότι η τήρηση του νόμου είναι τόσο επιβεβλημένη και συνεπώς εμείς που αφήσαμε τον νόμο αμαρτήσαμε και βρεθήκαμε αμαρτωλοί, όχι βέβαια. Επειδή ζητήσαμε να δικαιωθούμε δια της πίστεως στον Ιησού Χριστό, γεννάτε ένα άτοπο ερώτημα λοιπόν. Άραγε ο Χριστός είναι υπηρέτης αμαρτίας? Αφού αυτό συνετέλεσε να αφήσουμε να εγκαταλείψουμε τον νόμο και να έρθουμε στην περίοδο της χάριτος, στην καινούργια χριστιανική μας αποστολή, δεν είναι λοιπόν έτσι? Μην καταλήξουμε σε τέτοια βλαστήμια, λέει ο Απόστολος Παύλος,
αν πάρουμε αληθινή την υπόθεση ότι ο Χριστός μας έβαλε δηλαδή έξω από τον νόμο και είναι αμαρτία αυτό. Εκείνα όμως, τα αστυπικά διατάξεις που θεώρησα εγώ ανωφελής, ταύτα αυτά πάλι θα τηρήσω αναγκαία για τη σωτηρία μου. Και με την επάνωδό μου στην τήρηση του παλιού μοσαϊκού νόμου, δεν θα γίνω παραβάτης του εαυτού μου, ο οποίος ήθελα να πιστεύω και πράγματι είναι αλήθεια ότι η σωτηρία γίνεται για του Ιησού Χριστού. Αφού η σωτηρία γίνεται για του Ιησού Χριστού, γιατί να επανέλθουμε πάλι στα τυπικά του νόμου, όπως είναι πολλές τυπικότητες που είχε ο νόμος του Μωυσέως. Ο νόμος όμως τιμωρούσε με θάνατο κάθε παραβάτη και έτσι εγώ πέθανα ως προς τον νόμο για να ζήσω προς δόξαν Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Για το βαπτίσματος έχω σταυρωθεί και έχω θαυτεί μαζί με τον συνταφεί μαζί με τον Χριστό και αφού είμαι πλέον νεκρός δεν έχει καμία ισχύ για μένα ο νόμος, ο μωσαϊκός νόμος. Έγινα κοινωνός του σταυρικού θανάτου με το βάπτισμά μου και είμαι νεκρός πλέον ως προς τον κόσμο και ως προς τον νόμο. Δεν ζω πλέον εγώ ο παλαιός άνθρωπος, αλλά ζει μέσα μου τι, ο Χριστός, ο οποίος με αναγεννά. Τη φυσική ζωή που ζω μέσα στο σώμα μου, που επέστρεψα στο Χριστό, την ζω εμπνεόμενος και κυριαρχούμενος στην πίστη από την πίστη του Χριστού, ο οποίος παρέδωκε τη ζωή του για τη δική μου σωτηρία. Επομένως, δεν απορρίπτω τη χάρη αυτή που μου χάρισε ο Θεός και θα αθετούσα τη χάρη εάν θα επαναρχόμουν εις το μωσαϊκό νόμο. Διότι για να επανέλθουμε στο νόμο σημαίνει ότι παραδέχομαι ότι μπορώ να δικαιωθώ και να σωθώ δίχως τη θυσία του Χριστού αλλά μόνο με το μωσαϊκό νόμο. Πράγμα το οποίο δεν είναι αληθές, όπως γνωρίζουμε και από τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Δεν σωζόμαστε χάρη του μωσαϊκού νόμου, αλλά χάρη της θυσίας του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, ο οποίος ήρθε για αυτό το λόγο. Επειδή δεν υπήρχε η σωτηρία κανενός ανθρώπου από το μωσαϊκό νόμο, να δώσει ο ίδιος τη ζωή του, να δώσει λίτρο το ίδιο του το αίμα, για να σωθεί κάθε ένας ο οποίος πιστεύει και εφαρμόζει αυτά που του λέει ο Κύριος. Αυτό λοιπόν λέει και ο Απόστολος Παύλος προς τους Γαλάτας και είναι βαρισίμαντα τα λόγια αυτά. Μήπως μπορούμε να πούμε λέει ότι πέθανε ο Χριστός χωρίς λόγο, εάν κολληθούμε στο μωσαϊκό νόμο, τότε θα ήταν περιττός ο θάνατος ακόμα και του ιδίου του Χριστού. Αυτό λέει μέχρι το δεύτερο κεφάλαιο αγαπητοί φίλοι ο Απόστολος Παύλος, γιατί δεν θέλει να επανέλθουν μάλλον τότε στο μωσαϊκό νόμο οι άνθρωποι οι οποίοι θα τύχουν τη σωτηρίας πλέον μόνο μέσω του Ιησού Χριστού. Ήταν ένα προστάδιο δηλαδή ο μωσαϊκός νόμος για να φτάσουμε στην εποχή του Μεσσία, του Λυτρωτή. Και ο μωσαϊκός νόμος είναι μια σκιά της Καινής Διαθήκης, όπως θα μας εξηγήσει και ο Απόστολος Παύλος, αλλά τώρα εδώ επιτιμά και τους Γαλάτες για κάτι. Ανόητοι Γαλάτες λέει, ποιος σας εβάσκανε για τα πρόοδουσα στην πίστη και την αρετή, ώστε να μην πείθεσε στην αλήθεια εσείς, μπρος στα μάτια των οποίων καθαρά και με κάθε ακρίβεια ζωγραφίστηκε για το κηρύγματος που κάναμε σε εσάς, μεταξύ σας, και ξανακάνει κήρυγμα, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος εμφανίστηκε μπροστά σας και σταυρωμένος κιόλας, γιατί να υποθέσω ότι κάποια πονηρία διαβολική έφερε αυτή την επιστοδρόμη σε εσάς. Δεν θα χρησιμοποιήσω, λέει, πολλούς λόγους και αποδείξεις, αλλά θέλω να μάθω από εσάς ένα πράγμα. Τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος τα λάβατε από την τήρηση των διατάξεων του Μωσαϊκού Νόμου ή διαμέσου του κηρύγματος στο οποίο πιστέψατε, γιατί είχαν πάρει και χαρίσματα με την πίστη τους τότε. Οπωσδήποτε τα λάβατε διότι πιστέψατε στο κήρυγμα ημών των Αποστόλων, λέει ο Απόστολος Παύλος. Είστε λοιπόν τόσο ανόητοι, αφού κάματε αρχή με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, καταλήγετε τώρα στην τήρηση των διατάξεων του νόμου, οπισθοδρομείτε δηλαδή.
που έχουν να κάνουν με οτιδήποτε άλλο εκτός από την αναγέννηση της καρδιάς που μας δίνεται δια της χάρης του Αγίου Πνεύματος. Τόσες ευεργεσίες που πήρατε από τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τις ξεχάσατε, δεν τις αξιολογείτε, δεν αισθανθήκατε ότι δεν χρειάζονται τα άλλα, αλλά ματέως κάνετε ό,τι κάνετε και όλα αυτά όχι μόνο τούτο, αλλά σας φέρνουν και κατάκριση μπροστά στα μάτια του Θεού. Όταν ο Θεός και ο Χριστός δια της χάριτος του Ιησού σας δίνει υπερβιωτικά, υπερφυσικά έργα, θαύματα δηλαδή, γιατί εσείς αν ωφελώς και μάταια ζητείτε τώρα τα προηγούμενα, ενώ έχετε αναντήρητες αποδείξεις ότι με το κήρυγμά μας πιστέψατε σε αυτά και με το Άγιο Πνεύμα βοηθηθήκατε να κάνετε κι εσείς πράγματα τα οποία μόνο η χάρη του Αγίου Πνεύματος ενεργεί έργα υπερφυσικά. Βεβαίως, διότι σε αυτό πιστέψατε, στη σωτηρία μέσω του Ιησού Χριστού. Και τώρα θα τους αναφέρει από την Παλαιά Διαθήκη ορισμένα πράγματα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά και παρακαλώ να τα προσέξουμε. Μιλάει για τον Αβραάμ, πώς καταλογίστηκε από το Θεό και δικαιώθηκε. Ο Αβραάμ επίστευσε στο Θεό και λογαριάστηκε η πίστη στο Θεό αυτή. Βέβαια, ο Θεός τον δικαίωσε δια της πίστεώς του. Συνεπώς, μάθετε και γνωρίζετε ότι όχι εκείνοι που τηρούν τον νόμο, διότι δεν υπήρχε ο νόμος στην υπόθεση του Αβραάμ, αλλά εκείνοι που τηρούν δια της πίστεως, την πίστη στο Θεό είναι τέκνα του Αβραάμ. Διότι επειδή ο Θεός ήξερε ότι διαμέσου της πίστεως θα μπορούσε να δικαιώσει τους ανθρώπους, προανήγγειλε το χαρμόσυνο μήνυμα του στον Αβραάμ ότι μέσω αυτού θα ευλογηθούν όχι μόνο ένα έθνος, αλλά όλα τα έθνη της γης. Όλα τα έθνη. Είπε στον Αβραάμ ο Θεός, έδωσε αυτή την υπόσχεση ότι μέσα από το σπέρμα το δικό του θα ευλογηθούν όλα τα έθνη. Για να λέει λοιπόν ο Θεός μέσω του Αβραάμ θα ευλογηθούν όλα τα έθνη, σημαίνει ότι δεν λογαριάζεται διόλου η σαρκική συγγένεια, αλλά όσοι πιστεύουν. Σε οποιοδήποτε έθνος και αν ανήκουν, ευλογούνται μαζί με τον Αβραάμ, ο οποίος δεξιώθηκε αυτός αυτής της ευλογίας στη ζωή του, επειδή, μόνο και μόνο, επειδή επίστευσε. Μόνο δια της πίστεως δίνονται οι ευλογίες, διότι όσοι βασίζονται στα έργα του νόμου, διατελούν υποκατάραν. Έχει γραφτεί λοιπόν και σε αυτό το νόμο, ότι είναι καταραμένος εκείνος ο οποίος δεν μένει σταθερός σε όλα ανεξαιρέτως εκείνα που έχουν γραφτεί μέσα στο βιβλίο του νόμου και να εκτελέσει επακριβώς αυτά. Το γεγονός δε ότι με τον νόμο δεν λαμβάνει καμία ψυχή τη δικαίωσή της απέναντι στο Θεό, διότι λέει ο νόμος ότι ο δίκαιος θα ζήσει δια της πίστεως, θα σωθεί ο δίκαιος δια της πίστεως. Ο νόμος όμως τη δικαίωση που υπόσχεται δεν την βασίζει επί της πίστεως, αλλά καθώς λέει και στο Λεβιτικό, εκείνος που επίησε αυτά τα προστάγματα του νόμου, αυτός θα ζήσει δι' αυτόν. Ποιος όμως τα τήρησε όλα τα προστάγματα του νόμου για να μπορέσει να ζήσει με αυτό το νόμο? Κανένας. Κανένας δεν μπόρεσε να τηρήσει τον νόμο ολόκληρο. Όλοι λοιπόν οι παραβάτες του νόμου διατελούν υποκατάρα. Δεν σώζονται δηλαδή. Και από την κατάρα αυτή του νόμου μας εξηγόρασε ο ίδιος ο Χριστός και έδωσε λύτρο για την εξαγορά μας αυτή, κατέβαλε σαν λύτρο τη δική του ζωή, το αίμα του και χάριν ημών έγινε κατηραμένος ο Κύριος. Διότι όπως λέει και η Αγία Γραφή, επικατάρατος εκείνος ο οποίος κρέμεται επάνω στο ξύλο. Έγινε χάριν ημών κατάρα για να μας λυτρώσει ο Κύριος. Αυτά λέει ο Απόστολος Παύλος και είναι βαρισίμαντα αυτά που λέει, διότι ο Κύριος μας έγινε κατάρα για να γίνει ευλογία
στους ανθρώπους. Κατάρα ως προς τον νόμο, ευλογία όμως ως προς τους ανθρώπους. Και όπως είχε πει ο Θεός στον Αβραάμ, για της πίστεως δικαιώνεται κανείς. Και οι υποσχέσεις αυτές που είχαν δοθεί στον Αβραάμ ήταν για τον Αβραάμ τετελεσμένες δια της πίστεως. Δηλαδή πίστεψε ότι θα γίνουν και αυτή η πίστη του αξιολογήθηκε από τον Θεό σαν σωτηρία του. Βεβαίως ο Ιησούς Χριστός λέει ότι ο Αβραάμ είδε τις μέρες του και χάρηκε, γιατί κανένας δεν σώθηκε και δεν έχει σωθεί παρά μόνο μέσω του Ιησού Χριστού. Όμως δια της πίστεως έγινε αυτό, όπως δια της πίστεως στο Θεό έγινε τον Αβραάμ. Και τώρα να δούμε στους στίχους 15-29, μιλάει για τον Μωσαϊκό νόμο, ήταν παιδαγωγός στο Χριστό και δια της πίστεως στον Ιησού Χριστό γινόμαστε Υιοί του Θεού. Ας διαβάσουμε και αυτό το μικρό κομμάτι, ας ρίξουμε μια ματιά, για να δούμε τι θέλει να πει ο Απόστολος Παύλος με αυτό. Προς περισσότερα σαφή να σας ομιλώ με παραδείγματα, όπως συμβαίνουν τα πράγματα στους ανθρώπους. Και θα χρησιμοποιήσω ανθρώπινο παράδειγμα για να σας εξηγήσω πως η επαγγελία αυτή που μας έδωκε ο Θεός περί ευλογίας έχει μεγαλύτερα ισχύ από τον νόμο. Και ειδού το παράδειγμα, θα μας δώσει τώρα ο Απόστολος Παύλος. Να το παράδειγμα λοιπόν. Διαθήκη ενός ανθρώπου που αναγνωρίζεται μετά από το θάνατό του, έγκυρος, παρόλο που είναι έγγραφα ανθρώπινο, κανένας δεν την καταργεί ή δεν προσθέτει κάτι σε αυτήν, δεν μπορεί να προσθέσει, στη διαθήκη ενός ανθρώπου, αλλά και ο Θεός έκανε διαθήκη προς τον Αβραάμ όταν του έδωσε τις υποσχέσεις και του είπε ότι δια του σπέρματός θα ευλογηθεί η ανθρωπότης. Δεν είπε στα σπέρματα, όπως θα έλεγε εάν πρόκειτο περί πολλών απογόνων, αλλά είπε τη λέξη ως να επρόκειτο περί ενός απογόνου εις το σπέρμα σου, είπε ο Θεός στον Αβραάμ. Το οποίο δεν είναι άλλος από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αυτό είναι το σπέρμα του Αβραάμ, όταν είπε ο Αβραάμ από το σπέρμα σου, εννοούσε και όπως ξέρουμε είναι απόγονος. Αλλά ο Θεός έκανε διαθήκη προς τον Αβραάμ όταν έδωκε υποσχέσεις αυτόν από το σπέρμα του. Και δεν είπε τη λέξη σπέρματα όπως είπαμε. Τώρα, τη διαθήκη αυτή που επικύρωσε πρωτύτερα από το Θεό με όρκο και αναφέρεται βέβαια στο Χριστό, δεν μπορεί ο νόμος που ήρθε ύστερα από 430 έτη, δηλαδή μετά τον Αβραάμ ήρθε ο Μωυσής, να την ακυρώσει, ώστε να καταργήσει την υπόσχεση του Θεού. Θα την καταργούσε εάν ήταν δυνατόν να επιτύχουμε την κληρονομία μέσω του νόμου. Όμως αυτό ήταν αδύνατο. Διότι εκ της στηρίσεως του Μωσαϊκού νόμου επιτυγχάνεται η κληρονομία και η σωτηρία. Αν επιτυγχάνεται λοιπόν από τον νόμο, δεν θα εδίδεται πλέον αυτή ως δωρεά εξ υποσχέσεως, αλλά θα μας εδίδεται ως ανταμοιβή και μισθό της στηρίσεως του νόμου. Βεβαίως. Αλλά στον Αβραάμ έχει κάνει χαριστική δωρεά ο Θεός υποσχέσεως. Αλλά αφού εκ της στηρίσεως του νόμου δεν επιτυχάνεται η κληρονομία, γεννάται το ερώτημα. Για ποιον λοιπόν σκοπό δόθηκε ο νόμος, γιατί να δώσει τον νόμο τότε λοιπόν στο Μωυσή ο Θεός? Απάντηση. Προσετέθη ο νόμος στην επαγγελία ή να, για να γίνει με τις καθημερινές παραβάσεις που οδηγούμεθα σε συνέστηση της ενοχής και αδυναμίας, μέχρι ώστε να έρθει εκείνος ο απόγονος, χάρη του οποίου θα δοθούν η επαγγελία. Οπότε εμείς με τη συνέστηση της αθλειότητός μας ευκολότερα θα εγκολπωνόμεθα τον απόγονο του Αβραάμ ή των Χριστών, δια του οποίου μας δίδονται αυτές οι ευλογίες. Έτσι ο νόμος έχει προσωρινή ισχύ. Διετάχθη δε με μεσολάβηση αγγέλων και δόθη διαχειρός Μωυσέως ως μεσή του μεταξύ Θεού και Ιουδαίων. Πράγματι, μεσή της δεν είναι ενός, αλλά δύο τουλάχιστον προσώπων μεσολαβητής. Για να πραγματοποιηθεί η συμφωνία που γίνεται με το μεσίτη, πρέπει και τα δύο πρόσωπα
να τηρήσουν αυτά που έχουν συμφωνηθεί. Ο Θεός είναι το ένα πρόσωπο. Για να επέρθει λοιπόν το αγαθό αποτέλεσμα του νόμου, έπρεπε και το έτερο μέρος, οι άνθρωποι δηλαδή, να τηρήσουν τη συμφωνία, εφαρμόζοντας επακριβώς τον δια του μεσίτου δοθέντα νόμο. Αλλά οι άνθρωποι, όπως ξέρουμε, παρέβαιναν τον νόμο και γίνοντο δια τούτο επικατάρατη, τον νόμο του Μωυσέως. Αλλά αφού ο νόμος είχε ως αποτέλεσμα να γίνονται οι άνθρωποι επικατάρατοι, γεννάται το ερώτημα. Ο νόμος λοιπόν είναι εναντίον προς τις επαγγελίες και τις υποσχέσεις τις οποίες έδωσε ο Θεός, περί του θα ευλογηθούν διαμέσου αυτού του Αβραάμ όλα τα έθνη. Δεν είναι δυνατόν να παραδεχθεί κανείς αυτό το πράγμα. Ο νόμος δεν ακυρώνει τις επαγγελίες του Θεού, διότι θα τις ακύρωνε τότε μόνο αν εδίδωτο τέτοιος νόμος που να μπορούσε να δίδει αιώνια ζωή στους ανθρώπους. Ο νόμος όμως δεν μπορούσε. Πράγματι τότε η δικαίωση θα συντελείται από τον νόμο αυτών που θα ακυρώνονται επαγγελίες. Τώρα όμως έγινε δια του νόμου το εντελώς αντίθετο της δικαιώσεως. Έκλεισε δηλαδή εξ ολοκλήρου ο γραπτός του Θεού νόμος τα πάντα υπό την αμαρτία, για να ποθήσουν οι άνθρωποι των ιατρών και σωτήρα. Και έτσι η ευλογία, δηλαδή να καταλάβουν την αδυναμία τους μέσω του νόμου, ότι δεν μπορούν να τα καταφέρουν, δεν είναι τόσο ανεβασμένοι, τόσο ώστε να μπορούν να τηρήσουν τον νόμο. Και πράγματι, ο άνθρωπος είναι μέσα του αμαρτωλός και δεν μπορεί να τηρήσει τίποτα τέλειο, αλλά όλα τα κάνει μισοβέζικα. Έτσι λοιπόν, η ευλογία που υποσχέθηκε ο Θεός θα δοθεί διαμέσου της πίστεως στον Ιησού Χριστό σε όλους όσοι πιστεύουν. Η δικαίωση λοιπόν γίνεται, όπως βλέπουμε, δια της πίστεως στον Ιησού Χριστό, αφού υπάρχει η αδυναμία του νόμου να μπορέσει να φέρει την ολοκληρωτική λύτρωση του ανθρωπίνου γένους. Γι' αυτό λοιπόν είχε δώσει και επαγγελία πριν από το Μωσαϊκό νόμο στον Αβραάμ ο Θεός, ότι δια του σπέρματος θα ευλογηθούν οι λαοί, δηλαδή όσοι πιστέψουν στον Κύριο Ιησού Χριστό. Αρκετά δύσκολο είναι το κεφάλαιο αυτό προς Εφεσίους επιστολής, αγαπητοί φίλοι, αλλά πιστεύω με λίγη προσοχή που θα δείχνουμε κάθε φορά θα μπορούμε να καταλάβουμε αρκετά πράγματα. Σήμερα μας ανέφερε ο Απόστολος Παύλος πώς συναντήθηκε με τους Αποστόλους, κάθισε 3 χρόνια στην Αραβία, μετά πήγε στη Δαμασκό, μετά στα Ιεροσόλυμα και από τα Ιεροσόλυμα πήγε περιοδίες και μετά από 14 χρόνια γύρισε και είχε πάλι επαφές με τους Αποστόλους, οι οποίοι είχαν δεχθεί και τον προέτρεπαν μάλιστα αυτός να μιλάει στους εθνικούς και εκείνοι να μιλάνε στους εξιουδαίων, στους ντόπιους δηλαδή του Ισραήλ χριστιανούς, και να πείθουν για τη σωτηρία τους μέσω του Ιησού Χριστού. Μετά επιλαμβάνεται ενός θέματος πολύ σοβαρού, ότι με τον Μωσαϊκό νόμο, με τον νόμο του Μωυσέως, δεν μπορούσε να γίνει σωτηρία. Αυτός το δουν σήμερα κάποιοι Ιουδαίοι, Εβραίοι, οι οποίοι πιστεύουν στο Μωσαϊκό νόμο, ο οποίος δεν λυτρώνει τον άνθρωπο ουσιαστικά, και το λέει ο Απόστολος Παύλος, γιατί η λύτρωση δεν δίδεται από την τήρηση του νόμου, μια και ο άνθρωπος είναι αδύνατο να τηρήσει όλες τις επιταγές, όσα παραγγέλματα λέει στο Μωυσή ο Θεός να τηρηθούν. Και αφού δεν μπορεί να τα τηρήσει, και οι Φαρισαίοι δεν τα τηρούσαν, γιατί τους έψεξε ο Χριστός ότι τα έχουν αλλάξει, λέει, με διάφορα έθιμα δικά τους, γιατί δεν μπορούσαν να τα τηρήσουν και τα είχαν αντικαταστήσει από ψεύτικα έθιμα δικά τους, και οι Φαρισαίοι υποτίθεται ότι ήταν οι κεφαλές του έθνους τότε, πόσο μάλλον οι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι έβλεπαν αυτούς και δεν μπορούσαν να τηρήσουν τον νόμο, δεν τον τηρούσαν τον νόμο. Έτσι δεν δικαιώνεται κανείς μέσα από τον Μωσαϊκό νόμο, αλλά μόνο μέσα από την πίστη του στον Ιησού Χριστό. Και αυτό είχε γίνει 400 τόσα χρόνια πρώτου Μωσαϊκού νόμου, είχε δοθεί η επαγγελία ότι θα ευλογηθεί η ανθρωπότητα δια του σπέρματος του Αβραάμ. Και σπέρμα Αβραάμ, όπως ξέρουμε, γενεαλογικός, είναι ο Ιησούς Χριστός. Γιατί ο Ιησούς Χριστός προέρχεται από τον εγγονό του Αβραάμ, ο οποίος είναι ο Ιακώβ, και από τη φυλή του Ιούδα. Από τη φυλή, τις 12 φυλές δηλαδή, τους 12 πατριάρχες που έκανε τα παιδιά του Ιακώβ από 2 ή 3 γυναίκες, έγιναν οι 12 φυλές, και σε αυτή την περίπτωση ο Κύριος προέρχεται κατά σάρκα πάντα από την φυλή του Ιούδα, είναι Ιουδαίος. Επομένως είναι και συγγενής του Αβραάμ, ο οποίος πήρε πρώτος την επαγγελία περί λυτρώσεως της ανθρωπότητος από το δικό του σπέρμα, δηλαδή από τον Ιησού Χριστό. Θα μείνουμε εδώ για σήμερα, αγαπητοί φίλοι, σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε τις εκπομπές μας.
Ο Θεός να σας έχει καλά μέχρι την επόμενη εκπομπή που θα είμαστε μαζί. Αν θέλει ο Θεός την επόμενη εκπομπή θα συνεχίσουμε την προς Εφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Ή θα συνεχίσουμε την Αποκάλυψη, εάν μου δοθεί ευκαιρία, ένα από τα δύο. Να είστε καλά λοιπόν μέχρι τότε. Ο Θεός να σας σκεπάζει και ο Κύριος να είναι πάντοτε μαζί σας. Η Παναγία Δέσποινα, Θεοτόκος, να προσεύχεται υπέρ ημών. Χαίρετε εν Κυρίω.